Από την προχθεσινή θεομηνία που έπληξε μεγάλο τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Ερών, χτυπήθηκε και ο Δήμος Νέας Ζύχνης. Τρίτη ημέρα μετά τις καταστροφές και τις πλημμύρες που σημειώθηκαν στα τοπικά διαμερίσματα του Δήμου, οι κάτοικοι του Θολού προσπαθούν να γιατρέψουν τις πληγές τους. Του χώματα κατεβασμένα για ζύγνη. Τι θέλεις αυτό, καταλαβαίνεις. Παίρνω εδώ πέρα, εδώ το χάλι. Τι κατάχει μία αναστρέψιμη είναι. Τα νερά κατέβηκαν με ορμή από πάνω. Πλημμυρίσαμε μέσα εδώ το μαγαζί. Ο χώρος εδώ. Ευτυχώς το προλάβαμε έγκαιρα. Και δεν πλημμυρίσαμε περαιτέρω ακόμα πιο μέσα. Μπήκαν ωστόσο όμως σε νερά, ναι, μπήκανε αρκετά μέσα στο ναι, μαγαζί. Μπήκαν αρκετά μέσα στο μαγαζί. Ευτυχώς προσπαθούσαμε να ανοίξουμε τα φρεάτια, να τα τραβάμε για να τραβάει λίγο το νερό. Το νερό μετά, η άντληση των υδάτων με ποιο τρόπο έγινε? Με τις κουβάδες τα βγάζαμε? Με τις κουβάδες βγάζαμε τα νερά, με φτιάρια, με ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε. Και η καθαριότητα και οι ζημιές αποκαταστάθηκαν? Αποκαταστάθηκαν ευτυχώς εχθές. Υπάρχει εξοπλισμός της επιχείρησης που έχει καταστραφεί? Έχει καεί ένα μοτοράκι από το ψυγείο. Έχουμε κάτι καρέκλες που έχουν κάνει, έχουν φουσκώσει λόγω που είναι το θέμα του ξύλου. Και είχαμε ένα πρόβλημα με το ρεύμα. Δεν μπορούσαμε να λειτουργήσουμε γιατί ήταν συνέχεια το ρεύμα, μας έπεφτε. Άρα έχετε τις ζημιές. Ναι, έχουμε τις ζημιές, έχουμε. Όπως και ο κύριος Γιώργος, που είδε να καταστρέφεται ο επαγγελματικός του εξοπλισμός, το σπίτι του, το αυτοκίνητό του και τα χωράφια του να πλημμυρίζουν. Κύριε Γιώργο, εδώ πάθατε κι εσείς ζημιές από τις πλημμύρες. Δεν πειράζει, θα τα φτιάξουμε. Ήτανε μεγάλες οι ζημιές που πάθατε? Φαντάσου, 4 ηλεκτροκολλήσεις. 4 τροχοί, κοπής, το σπίτι, καινούργια κουζίνα, ντουλάπια. Μα πήγε δηλαδή το νερό εκτός από το κατάστημα και στο... Ένα μέτρο νερό μέσα στην αυλή. Ένα μέτρο νερό. Το αυτοκίνητο. Τα πάντα δηλαδή. Πώς μπορέσατε και τα καθαρίσατε? Καθαρίζουμε, από χθες καθαρίζουμε και πάλι δεν... Αυτά τα εργαλεία, τα μηχανήματα είναι βασικά μηχανήματα για τη δουλειά σας? Βέβαια. Τώρα, από εδώ και πέρα, προσπαθείτε να τα φτιάξετε, πρέπει να πάρετε καινούργια? Προσπαθώ να τα φτιάξω, ό,τι γίνεται, ό,τι δεν γίνεται θα πάρω καινούργια, γιατί πρέπει να δουλέψουμε. Λοιπόν, χθες αγόρασα πλακέτα, καλή πλακέτα. Άλλαξα πλακέτα μέσα, αντίσταση, για να έχουμε τουλάχιστον ζέστη. Έχουν και παιδιά. Αυτό καεί. Αυτό προσπαθώ να κάνω τώρα. Συγεία, τα δουλάπια, καινούργια κουζίνα, μια σε εβδομάδα. Εσείς τις ζημιές αυτές που έχετε πάθει, πόσο περίπου τις υπολογίζετε? Είναι κόπη μια ζωής, δεν είναι πολύ. Και το αυτοκίνητο? Έλα να δει. Μέχρι το λευγέ νερό είχε και λάσπη. Βρισκόμαστε στην οικία του κυρίου Γιώργου, ο οποίος είναι κάτοικος του Θολού, του Δήμου Νέας Ζύχνης, εδώ στις Σέρες. Από ό,τι μας έχει δείξει, ο άνθρωπος έχει πάθει μια ολική καταστροφή. Έχει πληγεί η επιχείρησή του, το σπίτι του, το αυτοκίνητό του και τα χωράφια του. Τα οποία έχουν μετατραπεί σε λίμνες και η παραγωγή των σιτηρών έχει καταστραφεί. Βρισκόμαστε στα όρια του Δραβίσκου, του Δήμου Νέας Ζύχνης Ερών. Όπως βλέπετε κι εσείς, δεξιά μου και αριστερά μου, υπάρχουν τα χωράφια, τα οποία έχουν μετατραπεί μετά την προχθεσινή ισχυρή νεροποντή σε φυσικές λίμνες. Με τον πρόεδρο του ΤΟΕΒ και αντιδήμαρχο του Δήμου Νέας Ζύχνης, κύριο Νταράκη Κωνσταντίνο, διασχίσαμε μαζί του ένα τμήμα από τα πλημμυρισμένα, ο οποίος και μας εξηγεί τα ιδιαίτερα προβλήματα της συγκεκριμένης περιοχής. Βρισκόμαστε στο κτηματολόγιο του Βραβίσκου, γύρω στα 3 χιλιόμετρα από την Κήτη του Στριμώνα. Όλο αυτό το νερό που έχουμε μπροστά μας που διασχίζουμε τώρα? Όλο αυτό το νερό που έχουμε μπροστά μας είναι από τα βρόχινα τα νερά που έχουν κατεβεί σχεδόν από το 1 τρίτο του νομού
και τα μπροφούμε όλα εμείς. Αυτά εδώ όλα θα καταλήξουν κοντά στην κήτη του Στριμώνα, όπου εκεί πρέπει να έχουμε τοποθετημένες ήδη μηχανές, δύο ηλεκτροκινητήρες και μια πετρελαίου, που τα βγάζουν και τα πετούν μέσα στην κήτη πάλι του Στριμώνα. Αλλά η διαδικασία, επειδή στο νερό είναι πάρα πολύ, το βλέπετε κι εσείς, θα αργήσει πάρα πολύ αυτή. Οπότε εσείς εδώ χρειάζεστε ενίσχυση. Χρειαζόμαστε άμεση ενίσχυση και με αντιλίες και οικονομική ενίσχυση, γιατί όπως γνωρίζετε τα καύσιμα είναι ακριβά και όλη αυτή η επιχείρηση αυτή εδώ θα κρατήσει πολλές μέρες για να φύγουν τα νερά. Γιατί από το Παραλίμνιο, Δαφνούδι, όλα έχουν κατάληξη εδώ. Και δεν έχουν περάσει 8 μήνες από την προηγούμενη την πλημμύρα που αντιμετωπίσαμε πάλι εδώ. Δηλαδή αυτό είναι ένα χρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζεται και κάποια στιγμή πρέπει να δοθεί μια οριστική λύση. Βεβαίως, πρέπει να δοθεί μια οριστική λύση. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να ανοιχτούν οι τάφροι, να γίνουν πιο μεγάλοι, να τοποθετηθούν και άλλες και ηλεκτρογεννήτριες κοντά στην κήτη του Στριμώνα, να μπορούν να πάρουν, να προωθήσουν γρήγορα τα νερά αυτά εδώ που μας έρχονται από πάνω από τα επισώματα. Και το πιο βασικό είναι, γιατί έχουμε και το άλλο το φαινόμενο, την άνοιξη. Μακάρι να ψεύτες να βγούμε με τις έντονες βροχοπτώσεις στην άνοιξη. Έχουμε και, το γνωρίζετε αυτό εδώ, και την ανύψωση του Στριμώνα, όπου ούκο λίγες φορές έχουμε υπερχείληση και πολλά προβλήματα από τον ποταμό του Στριμώνα. Σας ευχαριστώ πολύ.